έχουμε αναλύσει μέχρι τώρα τις τέσσερις πληγές που προήλθαν από την σάλπιση των τεσσάρων σαλπισμάτων των αγγέλων. Και αφού οι άνθρωποι, όπως είδαμε, εκείνος ο πετώμενος εν μεσουρανήματι αετός που έκανε το κήρυγμα της μετανοίας δεν μετανόησαν ή δεν θα μετανοήσουν, τότε συνεχίζεται η εξαπόλυση και των υπολείπων τριών πληγών που είναι φοβερές. Και έτσι ερχόμεθα εις την πέμπτη πληγή. Είναι εις το ένατον κεφάλαιο και σας διαβάζω. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδον αστέρα εκ του ουρανού πεπτοκότα εις την γη. Και δόθη αυτό η κλής του φρέατος της Αβύσσου και ήδηξε το φρέαν της Αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου και ομένης και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γη και δόθη αυτές εξουσία ως έχουσιν εξουσίαν οι σκορπίοι της γης. Και ερέθη αυτές ή να μη αδικήσωση των χόρτων της γης ουδέ παν χλωρών ουδέ παν δένδρων ή μη τους ανθρώπους ή την εσ ουκ έχουσι την σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών. Και δόθη αυτές ή να μη αποκτήνωσιν αυτούς αλλή να βασανιστώσει μήνας πέντε. Και ο βασανισμός αυτών ως βασανισμός σκορπίου όταν πέσει άνθρωπον. Και εν τες μέρες εκείνες ζητήσουσιν οι άνθρωποι των θάνατων και ουμή ευρύσουσιν αυτών και επιθυμήσουσιν αποθανήν και φεύξεται από αυτόν ο θάνατος. Και τα ομοιώματα των ακρίδων όμοια ήπης ετοιμασμένης εις πόλεμον και επί τας κεφαλάς αυτών ως στέφανη όμοιοι χρυσίων και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων και ήχων τρίχας ως τρίχας γυναικών και οι οδόντες αυτών ως λεόντων ήσαν και ήχων θώρακας ως θώρακας σιδηρούς και η φωνή των πτερίγων αυτών ως φωνή αρμάτων ύπων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον και έχουσιν ουράς ομοίας σκορπίλης και κέντρα και εν τες ουρές αυτών εξουσίαν έχουσι του αδικήσε τους ανθρώπους μήνας πέντε. Έχουσι βασιλέα επ' αυτών τον άγγελον της Αβύσσου, όνομα αυτό εβραϊστή Αβαδόν, εν δε τη ελληνική όνομα έχει Απολίον. Η ουέ η μία απήλθε, ιδού έρχονται έτσι δύο ουέ μετά τα αυτά. Στην πληγή αυτή, όπως είδατε και δεν μεταφράζω, διότι είναι λίγο μακρύ το κείμενο και θα μεταφράζουμε σε τμήματα αναλύοντάς τα, με την πληγή αυτή, όπως θα αντιληφθήκατε, έχουμε κάτι το πολύ μυστηριώδες. Δεν γνωρίζει κανείς αν πρέπει, θα επαναλάβω κάτι που είπα την περασμένη φορά, αν πρέπει να ερμηνεύσει αλληγορικά ή πραγματικά, κατά γράμμα. Διότι σύγχρονα γεγονότα πραγματικά πιέζουν να δεχθεί κανείς αυτήν την κατά γράμμα ερμηνεία, όσο και αν είναι επικίνδυνο να συσχετίζεται εις το εκάστοτε παρόν το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Νομίζω όμως ότι εξίσου επικίνδυνο είναι να επιμένει κανείς διαρκώς στο να μένει η ερμηνεία της Αποκαλύψεως έξω από την εποχή του, όταν αυτή η ίδια η εποχή του πιέζει τα πράγματα να δοθεί αυτή η ερμηνεία. Δηλαδή, να, κάτι άκουσα προημερών, κάποιος φίλος μου έλεγε, με σχολίαζαν κάποιοι, οι δήμονες, ότι μπορώ να πλανηθώ κάνοντας ερμηνεία της Αποκαλύψεως. Αλλά εάν φοβούμεθα να ερμηνεύσουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, από τον φόβο της πλάνης είναι εξίσου πλάνη να μην το πιάσουμε καθόλου το βιβλίο αυτό, από τον φόβο να μην πλανηθούμε. Είναι και αυτό μία πλάνη. Το αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως,
όπως βλέπει κανείς σε όλους τους ορμήνευτάς, παλαιούς και νεωτέρους, κάτι που δεν το καταλαβαίνουν το αφήνουν. Δεν το εκβιάζουν, δεν το τραβούν, αλλά και ακόμη εκείνο που λέγαμε μια περασμένη φορά, την περασμένη φορά, που λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ότι στην κάθε εποχή οι άνθρωποι θα κατανοούν τα πράγματα και τότε θα λέγουν ότι αυτό είναι εκείνο το οποίο λέγει η Αποκάλυψη. Κάτι λοιπόν που δεν το καταλαβαίνουμε σήμερα σημαίνει δεν ήρθε η ώρα. Θα κατανοηθεί αύριο, του χρόνου, στην προσεχή πεντηκονταετία και το καθεξής. Πάντως, εις το μέλλον. Το λέγω αυτό γιατί πολλοί φοβούνται να πιάσουν το βιβλίο αυτό και η Εκκλησία μας βεβαίως δεν έβαλε το βιβλίο αυτό εις τα αναγνώσματά της από φόβο επειδή στην Ανατολή βρίσκαν στο έδαφος της Αποκαλύψεως η αιρετική κάθε αίρεση που θέλαν να σερβίρουν. Προπαντός ο χιλιασμός. Όχι βεβαίως όπως είναι σήμερα ο χιλιασμός διαμορφωμένος, αλλά με την έννοια της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού επί της γης, που είναι και η αρχαία μορφή του χιλιασμού. Δεν σημαίνει με αυτό όμως ότι επειδή υπήρξαν αιρετικοί οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το βιβλίο αυτό, ότι θα έπρεπε το βιβλίο αυτό να μην ανοιχθεί. Απόδειξης ότι ναι μεν η Εκκλησία δεν το χρησιμοποίησε διότι εμαστίζεται από τις αιρέσεις, το έβαλε όμως εις τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, διότι είναι το βιβλίο του Ευαγγελιστού Ιωάννου, είναι το βιβλίο αυτό θεόπνευσαν. Και αν λάβαμε υπόψη ότι ήδη στην αρχή του βιβλίου του λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής «Μακάρι ο αναγνώσκων και οι ακούοντες». Ευτυχισμένος εκείνος που διαβάζει και εκείνοι που ακούνε, που σαν να λέγει ότι δεν είναι ευτυχισμένοι εκείνοι οι οποίοι δεν διαβάζουν και δεν ακούν. Και ακόμα είναι το βιβλίο εκείνο που έρχεται να μας βοηθήσει τους πιστούς, εμάς τους πιστούς, να κατανοούμε την κάθε εποχή, την εποχή μας και να αναμένουμε εκείνα τα οποία ήδη αναμένονται και να ετοιμαζόμεθα για εκείνα τα οποία πρέπει να ετοιμαζόμεθα. Είναι λοιπόν πολύ χρήσιμο βιβλίο, έστω και αν βλέπετε αυτή τη δυσκολία να προχωρήσουμε, να ερμηνεύσουμε κάτι, είναι γενική δυσκολία αυτή και εξάλλου όπως είπαμε στην κάθε εποχή μπορούμε περισσότερο και περισσότερο να κατανοούμε. Το ίδιο αυτό βιβλίο της Αποκαλύψεως πριν από 50 χρόνια ήταν πολύ περισσότερο ακατανόητο από ό,τι είναι σήμερα όταν επαναλαμβάνω αυτά τα ίδια γεγονότα μας πιέζουν να ερμηνεύσουμε ή να κατανοήσουμε το βιβλίο αυτό. Αλλά ας δούμε το κείμενο προοδευτικά αγαπητοί μου. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδον αστέρα εκ του ουρανού πεπτοκότα εις την γη. Είδα, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, αστέρα, ένα αστέρι, να πέφτει από τον ουρανό εις την γη. Τι είναι αυτό το αστέρι? Αληθώς, η ερμηνεία αυτού του αστέρος δίδει και το κλειδί να κατανοήσουμε αυτήν την πληγή, την τόσο πολύπλοκη, μυστηριώδη, φοβερή. Αλλά, όπως γράφει ο Αρέθας, ότι αυτός ο πεπτοκός αστήρ, το αστέρι που έπεσε, δεν είναι τι άλλο παρά αυτός ο διάβολος. Εκ του ουρανού, γράφει ο Αρέθας, πεσόν αστήρ, ο διάβολος εστίν. Ώστε λοιπόν είναι ο διάβολος που πέφτει από τον ουρανό επάνω στη γη. Πράγματι, αυτό θυμίζει εκείνο το σημείο του Ισαΐου 14,12 που εκεί βεβαίως αναφέρεται σε ιστορικών πρόσωπων Ισαΐας, αλλά το ιστορικό πρόσωπο δεν πλήρει την προφητεία, άρα αποτελεί πλήρως, ε? Άρα είναι τύπος των όσων πίσω από το ιστορικό πρόσωπο των Βαβυλώνιων, επί παραδείγματι βασιλέα, ο οποίος καταρρίμαξε την Παλαιστίνη και τον τότε γνωστόν κόσμο και πήρθε η καρδιά του, τον Ναβουχοδονόσορα. Αλλά πίσω από τον Ναβουχοδονόσορα είναι όμως ο διάβολος, τύπος του οποίου είναι ο Ναβουχοδονόσορα. Πώς εξέλεσε, ερωτά ο Ισαΐας, εκ του ουρανού ο αιωσφόρος, ο πρωί ανατέλων. Βλέπετε, είναι λέξεις που δεν θα τέριαζαν στον Βαβυλώνιο βασιλέα, παρότι
μας εκεί αποτείνεται. Αλλά εκεί αποτείνεται, αλλά βλέπει πιο πέρα από τον Ναβουχοδονόσορ. Βλέπει στον διάβολο. Πώς έπεσε, λέει, από τον ουρανό ο έως φόρος, ο φέρον την αυγή, ο πρωί ανατέλων. Αυτό θα πει έως φόρος, ο φέρον την αυγή, αυτός που ανατέλει το πρωί. Είναι ο αυγερινός. Συνετρίβει στη γη. Ώστε λοιπόν, να, ο διάβολος πέφτει και συντρίβεται στην γη. Αυτό το συνετρίβει είναι σχετικό φυσικά, γιατί ο διάβολος είναι πνεύμα. Έπεσε στην γη. Συνετρίβει από τον εγωισμό του, πεσών, όπως λέει μία ευχή, εκ της άνω φωτοφορίας. Δηλαδή, από την χώρα του φωτός της δόξης του Θεού. Αλλά και ο Κύριος με τα ίδια λόγια μίλησε για αυτή την πτώση του διαβόλου. Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Έβλεπα. Αυτό το εθεώρουν δε τι βάθος έχει. Πότε έβλεπε ο Κύριος? Τότε που έπεφτε, τότε που έπεφτε πριν γίνει ο άνθρωπος? Τώρα που ήρθε με την ενανθρώπισή του? Ή όταν, προφητικό το τρόπο, όταν ο διάβολος θα βληθεί εις την λίμνη του πυρός κατά την τελική κρίση και θα κριθεί ο διάβολος, όπως λέει ο Κύριος, πορεύεστε απ' ημού κατηραμένοι στο πυρ, το εξώτερον το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού, που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους αγγέλους του, τους δαίμονάς του. Πότε βλέπει την πτώση ο Κύριος? Τότε, πριν, τώρα ή στο μέλλον? Τρεις φάσεις υπάρχουν και τις τρεις βλέπει ο Κύριος. Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα, να έχει πέσει σαν αστραπή από τον ουρανό. Λουκάς 10,18. Ώστε λοιπόν πρόκειται για την πτώση του σατανά, ο οποίος θα δράσει επί της γης κατά τρόπον κακοποιών. Και εδόθη αυτό η κλής του φρέατος της αβύσσου. Του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού της αβύσσου. Φρέα θα πει πηγάδι. Του πηγαδιού της αβύσσου. Ο σατανάς, όπως θα γνωρίζετε, ποτέ δεν πράττει κάτι χωρίς τη θεία άδεια και παραχώρηση. Ενθυμίστε τι συνέβη στον Ιώ. Ο διάβολος διαλέγεται μετά του Θεού, εδώ οικονομείται ένας διάλογος, ότι ο Ιώβ υπηρετεί τον Θεό, διότι το ελαττήριό του είναι συμφεροντολογικό. Του έδωσε πλούτον ο Θεός, του έδωσε υγεία, του έδωσε πολλά αγαθά, ευτυχία, γι' αυτό υμνεί και δοξάζει τον Θεό. Όχι, λέει ο Θεός. Ο Ιώβ με δοξάζει και αν ακόμη δεν ήταν πλούσιος. Αφαίρεσέ του τον πλούτον να ειδείς, θα σε δοξάζει ή θα σε ευλογήσει? Βλέπετε τι λέξη βάζει, ή θα σε ευλογήσει. Είναι το αντίστροφο κατά το γλυκά διξίδι. Το αντίστροφο, ή θα σε βλασφημίσει. Αλλά η Αγία Γραφή ποτέ δεν χρησιμοποιεί τη λέξη βλασφημό. Δεν θα τη βρείτε στην Αγία Γραφή εύκολα, τη λέξη είναι αυτή. Λέγει ο Θεός, αν θέλεις δοκίμασέ το. Μου δίνεις την άδεια, σου τη δίνω. Πρόσεξε, δεν θα πειράξεις μόνο τη σωματική του ακαιρεότητα, την υγεία του. Αγαπητή μου, μέσα σε μια μέρα επέφερε καταστροφή ο Ιώβ, συγγνώμη, ο διάβολος, άνευ προηγουμένου. Αν διαβάσετε στο πρώτο κεφάλαιο του Ιώβ, θα εκπλαγείτε με την ταχύτητα που ενήργησε ο διάβολος εντός μιας ημέρας να επιφέρει καταστροφή στον Ιώβ. Τα παιδιά του, 10 παιδιά διασκεδάζουν στο σπίτι ενός εκ των αδελφών, φυσάει άνεμος, πέφτεις και πει και όλους τους επλάκωσε και τους εσκότωσε. Και φτάνει η είδηση στον Ιώβ, τα παιδιά σου όλα εφωνεύτησαν. Μετά το πίμνιο των προβάτων, των κατσικιών, των όνων, των καμήλων κλπ. Όλα αυτά μέσα σε μια μέρα. Αναφύνεται ο διάβολος ελεύθερος, κυριολεκτικά το σύμπαν θα το έφερνε πάνω κάτω. Είναι τόσο φοβερά η κακοποιός του δράση. Δεν τον αφήνουν οι άγγελοι, δεν το επιτρέπει ο Θεός. Ο διάβολος δεν μπορεί, θα το πω έτσι χοντά, με συγχωρείτε, ούτε στα γουρούνια να μπει. Ούτε στα γουρούνια.
χρόνια να δει. Επήρε άδεια. Επίτρεψέ μας, λέγει, Κύριε, να εισέλθουμε εις τους χείρους. Όταν βγήκαν οι δαίμονες από τον Γεργεσινόν, εκείνο τον ταλέπορο άνθρωπο. Και ο Κύριος τι είπε, πήγαινε. Παραχωρεί, δίνει άδεια. Δεν έχουν λοιπόν την άδεια ούτε σε χείρους ακόμη, αγαπητοί μου, να εισέλθουν. Γιατί όμως παραχωρεί ο Θεός? Για την αμετανοησία των ανθρώπων. Στον Ιώβ όχι. Είναι εκεί λύεται το πρόβλημα της θεοδικίας, αλλά δεν είναι της ώρας να σας το πω αυτό, παρά μόνο τούτο. Ότι δεν γίνεται τίποτε παρά μόνο με την παραχώρηση του Θεού, και αυτό για την αμετανοησία των ανθρώπων. Τι παρατηρούμε? Γιατί ο Χριστός επέτρεψε να μπουν οι δαίμονες στους χείρους, δια να τιμωρήσει τους γεργεσινούς? Επειδή έτρεφαν χείρους παρά την απαγόρευση του νόμου. Γιατί τώρα ο Θεός επιτρέπει ο διάβολος να πέσει στην γη, όχι μόνο πίπτει συντριβόμενος επ' της άνω φωτοφορίες, αλλά και δια να εκφράσει, να αποδώσει όλη την κακότητά του επάνω στην γη, δια την αμετανοησία των ανθρώπων. Εξάλλου βλέπετε και η τιμωρία. Πώς αποτείνεται εις τους αμαρτωλούς? Πηγαίνετε εις το σκοτάδι το εξώτατον, εκεί που ετοιμάστηκε για το διάβολο και τους αγγέλους. Που σημαίνει πηγαίνετε μαζί. Όχι κάπου αλλού, όχι κάπου χωριστά, πηγαίνετε μαζί. Γιατί? Διότι εφόσον δεν τηρείτε τις εντολές μου, επιτρέπω τώρα στον διάβολο να σας επιφέρουν καταστροφή. Σημειώσατε δε ότι στην κόλαση, αν πρέπει να κάνει κανείς μια περιγραφή της κολάσεως, αν μπορεί να την κάνει αυτή την περιγραφή, αν μπορεί. Αλλά τούτο λέγουν οι πατέρες, αγαπητοί μου, ότι οι δαίμονες θα μπαίνουν και θα βγαίνουν στους κολασμένους ανθρώπους ως πνεύματα που είναι αυτοί, ενώ οι άνθρωποι θα είναι με τα σώματά τους, γιατί δεν έχουμε ανάσταση νεκρών, θα μπαίνουν και θα βγαίνουν στον άνθρωπο, και ενώ θα τιμωρούνται οι ίδιοι, αλλά θα πλήττουν και τους ανθρώπους και θα προσπαθούν να βρίσκουν αναψυχή και καταφύγιο από το πυρ της κολάσεως, πηγαίνοντας μέσα εις τους ανθρώπους, τους αμαρτωλούς. Είναι φοβερό. Και οι άνθρωποι αυτοί όχι απλώς μόνο θα τιμωρούνται από το πυρ της κολάσεως, αλλά και από την παρουσία των δαιμόνων. Το πόσο φοβερό είναι να έχει κανείς τον διάβολο μέσα του, μόνο εκείνοι που δοκίμασαν μπορεί να σας πούν. Είναι ανυπόφορη κατάσταση. Και ποια είναι αυτή η άβυσσος? Είναι ο τόπος της διαμονής των δαιμόνων. Όταν ο Κύριος εθεράπευσε τον Γεργεσινόν, εκείνον τον ταλέπορο δαιμονισμένον άνθρωπο, οι δαίμονες εξερχόμενοι τι παρακαλούσαν? Ή να μην επιτάξει αυτής εις την άβυσσον απελθεί. Να μην τους διατάξει να φύγουν, να απέλθουν, να παν εις την άβυσσον. Τι σημαίνει εδώ άβυσσος? Είναι το φρέαρ, όπως το βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής εις το όραμά του. Αυτή είναι η άβυσσος. Είναι το φρέαρ, αυτό το πηγάδι. Και το φρέαρ, το πηγάδι, έχει ένα στόμιον. Εδώ λοιπόν παρομοιάζεται η άβυσσος με ένα πηγάδι που έχει ένα στόμιο, που το κάτω μέρος είναι χωρίς βυθό. Ετυμολογουμένη η λέξη άβυσσος θα πει χωρίς βυθόν. Συνεπώς, ξεκινάει το στόμιο της αβύσσου από την γη και χάνεται εις το χάος. Τίποτα. Δεν υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει πυθμή. Αυτό λέγεται άβυσσος. Τι σημαίνει όμως ότι εδόθηκε η κλίση της αβύσσου, το κλειδί της αβύσσου, σαν να ήταν σφραγισμένο αυτό το πηγάδι και κλειδωμένο. Και τώρα δίδεται εις τον διάβολον το κλειδί να ανοίξει το φρέαρ της αβύσσου. Δηλαδή, να ανοίξει αυτό το πηγάδι για να βγει κάτι. Τι? Είναι η εξουσία που δίδεται εις τον διάβολον να δράσουν οι κακοποιές δυνάμεις επάνω στη γη, ένεκα των αμαρτιών των ανθρώπων και της αποστασίας του.
Όταν ο Πιλάτος του είπε, δεν μου μιλάς του Κυρίου, δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία επάνω σε σένα, να σε σταυρώσω ή να σε απολύσω. Ο Κύριος είπε, καμία εξουσία δεν έχεις επάνω μου, σου δόθηκε η εξουσία. Ώστε λοιπόν εδόθη η εξουσία εις τον διάβολο, για τον λόγο που εξηγήσαμε προηγουμένως. Και ποια είναι τώρα αυτή η εξουσία του σατανά επάνω εις την γη? Να επιφέρει ό,τι κακό μπορεί. Μια μορφή του κακού που έχει να επιφέρει επάνω εις την γη είναι οι καταστροφές, οι πόλεμοι, αλλά και, αυτό προσέξτε το τελευταίο, γιατί αυτό θέλει να αναλύσει παρακάτω πληγή, η φρικώδης που ξεπερνάει την ανθρωπίνη σκέψη, η φρικώδης διαβίωσης των ανθρώπων επάνω στην γη. Σε βαθμό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, να εύχονται να πεθάνουν, που το αίσθημα της ζωής είναι πολύ ισχυρό και κανείς ποτέ δεν θα ήθελε να πεθάνει, θα εύχονται να πεθάνουν και όμως να μην έρχεται ο θάνατος. Συνεπώς, έχουμε μία φρικώδη διαβίωση πάνω στη γη. Είναι ό,τι και στην κόλαση που οι άνθρωποι θα ήθελαν να είναι θνητοί, αλλά δεν μπορούν. Όπως λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ότι οι άνθρωποι κατεδίκασαν τον Θεό σε θάνατο, όχι μόνο επί του Σταυρού, αγαπητοί μου, όχι επί του Σταυρού. Μην λέμε ότι οι Εβραίοι φταίν και φταίν και φταίν, και εμείς οι Χριστιανοί, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, ανασταυρούντες των Υιών του Θεού. Εμείς ξανασταυρώναμε τον Υιών του Θεού. Και ξέρετε τι λέμε, πέθανε ο Θεός. Όταν φάνω στην αθεία, τι έκανα? Έκανα διακηρύσω αυτόν τον θάνατον του Θεού. Ακούστε λοιπόν τώρα. Οι άνθρωποι κατεδίκασαν σε θάνατο το Θεό και ο Θεός κατεδίκασε τους ανθρώπους σε αθανασία. Δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα. Διότι αν πεθάνει ένας άνθρωπος δεν τιμωρείται πια. Πώς λοιπόν να τιμωρηθεί αφού πέθανε? Μένει αθάνατος ο άνθρωπος και τιμωρείται μέσα στην αθανασία. Έτσι λοιπόν διαβιούν οι άνθρωποι επάνω στη γη. Διαβιούν όμως φρικοδός, όπως θα δείτε στην συνέχεια. Και αυτό είναι η φοβερή πληγή, η πέμπτη φοβερή πληγή. Και ήλυξε το φρέαρ της Αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου και ομένης. Και εσκοτίστη ο ήλιος και ο αΐρ εκ του καπνού του φρέατος. Άνοιξε το πηγάδι της Αβύσσου και ανέβηκε καπνός από το πηγάδι, σαν καπνός καμίνου που καίγεται, καμίνι. Και από τον καπνόν εσκοτίστη ο ήλιος και ο αέρας εμολύνθηκε. Σημαίνει ότι ο διάβολος χαίρεται να δημιουργεί καταστροφές. Τι είναι αυτός ο καπνός του θέατος? Είναι όλες οι συμφορές ενός συγχρόνου πολέμου που ο εγυρώμενος καπνός καλύπτει και αυτόν τον ήλιο και μολύνει τον περιβάλλοντα αέρα. Δεν θα θέλαμε να συγκρίνουμε μια αντίστοιχη τοιχογραφία της Μονής Διονυσίου στο Άγιον Όρος, που ιστορήθη, εζωγραφήθη, θεοπνεύστος πριν από 300 και πλέον χρόνια, τον 17ο αιώνα, πολύ θα δυσκολευόμαστε να μην εννοήσουμε ότι ο εξερχόμενος καπνός από την τοιχογραφία της Μονής Διονυσίου δεν μοιάζει με ένα μανιτάρι που θυμίζει την έκρηξη της ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα το 1945. Πολύ θα δυσκολευόμαστε. Λυπούμε, έχω τη φωτογραφία αυτή, λυπούμε, δεν έχουμε τον τρόπο. Κι άλλες φωτογραφίες έχω της Μονής Διονυσίου, δεν έχουμε τον τρόπο να βλέπατε. Δηλαδή, είναι η απειλή ενός πυρηνικού πολέμου που τα καταστρεπτικά αποτελέσματα αυτού του πολέμου δειγματοληπτικώς έχουμε στην Χειροσύνα.
ένας πυρηνικός πόλεμος που φαίνεται ότι τόσο εκ της προφητείας όσο και εκ των πραγμάτων είναι αναπόφευκτος. Αυτή η παρουσία της δράσης του διαβόλου εις αυτήν την ανθρωπίνη ιστορία μας θυμίζει, πάλι θα ξαναπώ, την καταστροφή που επέφερε στον ιό. Την επιφέρει διότι δεν αντέχει να βλέπει τον άνθρωπο να λέγεται παιδί του Θεού. Πολύ δε παραπάνω έγινε η υιοθεσία του ανθρώπου. Και εκ του καπνού εξήλθαν ακρίδες εις την γη και δόθη αυτές εξουσία, ως έχουσι εξουσίαν οι σκορπίοι της γης. Από τον καπνό βγήκαν ακρίδες, λέγει, στην γη και δόθηκε σε αυτές τις ακρίδες εξουσία, όπως εξουσία να έχουν οι σκορπιοί. Δηλαδή, τι κάνουν οι σκορπιοί που τσιμπούν τους ανθρώπους με την ουρά τους, με το κεντρί τους, αυτό έχουν τώρα οι ακρίδες. Και αιρέθη αυτές είναι μία διοικήσωση των χόρτων της γης. Υπόθηκε σε αυτές να μην αδικήσουν το χορτάρι της γης ουδε παν χλωρών, ουδε παν δένδρων, ή μη τους ανθρώπους ήτινες που και έχουσι τη σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών. Να μην φέρουν βλάβη εις το φυτικό βασίλειο, παρά μόνο εις τους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού. Είναι μη αποκτήρωση αυτούς, και δόθηκε εις τις ακρίδες αυτές η εξουσία να μην φωνεύσουν τους ανθρώπους αλλά να τους βασανίσουν 5 μήνες. Και ο βασανισμός αυτών ως βασανισμός σκορπίου όταν πέσει άνθρωπον. Και ο βασανισμός τέτοιος είναι όπως όταν ένας σκορπιός προσβάλλει, χτυπήσει, πέσει έναν άνθρωπον. Πώς όταν ένας σκορπιός ρίξει το δημητήριό του σε έναν άνθρωπο και πονάει πολύ, τόσο θα υποφέρει εκείνος που θα προσβληθεί από αυτές τις μυστηριώδεις ακρίδες. Και αυτό θα είναι για 5 μήνες. Και εκείνες τις ημέρες, σε εκείνες τις μέρες, θα ζητήσουν οι άνθρωποι τον θάνατο και δεν θα μπορούν να τον βρουν και θα επιθυμήσουν να πεθάνουν και επιθυμήσουν να αποθανήν και πέφτουσε κατά αυτόν ο θάνατος. Και όμως δεν θα μπορούν να πεθάνουν. Αυτή η φοβερά πληγή, φοβερή και στα συνεπίες της όπως βλέπετε, ενθυμίζει κάπως την Αιγυπτιακή φαραωνική πληγή, που αναφέρεται, είναι η 8η πληγή του Φαραώ, που αναφέρεται πάλι και εκεί σε ακρίδες. Προσέξτε να σας διαβάσω ένα κομματάκι από την πληγή την παλιά την Αιγυπτιακή. Και Κύριος επήγα για άνεμο νότων επί την γη, δηλαδή έφερε αγαν το φυτικό βασίλειο, τα φυτά, και κατέφαγε πάσα βοτάνη της γης και πάντα των καρπών των ξύλων, των δένδρων, όσοι πελήφθηκε από τις χαλάζεις. Ό,τι είχε μείνει από το χαλάζι την προηγουμένη πληγή, την 7η, το κατέφαγε η ακρίδα. Αυτό θυμίζει η πληγή της Αποκαλύψεως, την πληγή την φαραωνική. Ακρίδες εκεί, ακρίδες εδώ. Όμως υπάρχουν κάποιες διαφορές. Πρώτα, η βλάβη ρητός αναφέρεται στους ανθρώπους και όχι στο περιβάλλον του ανθρώπου, όπως είναι το φυτικό βασίλειο. Τους υπόθηκε, πώς υπόθηκε, έδωθηκε εξουσία μόνο τους ανθρώπους να τυράξουν, όχι το φυτικό βασίλειο. Δεύτερον, οι δράσεις των ακρίδων είναι βασανιστικοί στους ανθρώπους γιατί δρούν όπως οι σκορπιοί, ενώ η ακρίδα δεν είναι δηλητηριώδης. Τρίτον, η βλάβη ρητός αναφέρεται ότι θα είναι στους ανθρώπους που δεν θα έχουν τη σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων των. Και τέταρτον, η μορφή των ακρίδων αυτών δεν θα είναι η γνωστή μορφή, όπως αναφέρεται λίγο πιο κάτω θα δούμε στην περιγραφή, που γνωρίζουμε την ακρίδα αυτό το έντομο, αλλά είναι μία μορφή αλόκοτος, περίεργος, και συνεπώς
δίνει μια αφορμή να θεωρηθεί ότι αυτή η ακρίδα δεν έχει καμία σχέση με τη γνωστή μας ακρίδα του ζωικού βασιλείου, αλλά είναι μια αλληγορία. Παρότι υπάρχει μια αραβική παροιμία η οποία λέγει ότι η ακρίδα, προσέξτε, αν πάρετε μια από αυτές τις μεγάλες ακρίδες και την προσέξτε καλά, ότι ομοιάζει η ακρίδα κατά την κεφαλή προς ύπον, με άλογο, κατά το στήθος προς λέοντα. Προσπαθήστε να αναπαραστήσετε στο μυαλό σας την ακρίδα, θυμόσαστε. Κατά τους πόδας προς χάμηλον, τα πόδια της μοιάζουν σαν πόδια καμήλου. Κατά το σώμα προς όφη, το σώμα της μοιάζει σαν φίλη. Και κατά τα σκεραίας προς κόμι πατέρνε. Δηλαδή, και οι κεραίες της μοιάζουν σαν μαλλιά μακριά, δηλαδή μαλλιά μιας γυναικός. Όπως το λέει εξάλλου εδώ και η περικοπή, ότι και αυτές οι ακρίδες είχαν λέει μαλλιά, σαν μαλλιά γυναικών. Αλλά ας δούμε όμως τώρα αυτές τις περίεργες ακρίδες της Αποκαλύψεως, που εκείνο που διαπιστώσαμε είναι ότι δεν έχουν, αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, καμία σχέση με τις γνωστές μας ακρίδες. Αυτό ήθελα να καταλάβουμε, και ότι η αντίστοιχος πληγή του Φαραώ δεν είναι παρά ένας τύπος πληγής εσχάτης, πληγής των εσχάτων. Αυτό ομοίως κρατήσατε. Η ίδια η περιγραφή που θα γίνει τώρα θα ειδείτε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις γνωστές μας ακρίδες. Και τα ομοιώματα των ακρίδων, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής συνεχίζοντας την περιγραφή του, δεν λέει οι ακρίδες, αλλά λέει τα ομοιώματα των ακρίδων, αυτά που μοιάζουν σαν ακρίδες, ώστε ο ίδιος Ιερός Ευαγγελιστής έρθει να μας πει ότι δεν είναι ακρίδες, αφού δεν τρώνε φόρτο, μόνο πειράζουν τους ανθρώπους. Τα ομοιώματα λοιπόν είναι όμοια, τα ομοιώματα όμοια ύπης ετοιμασμένης εις πόλεμο. Μοιάζουν σαν άλογα που είναι έτοιμα για πόλεμο. Και επί τα σκεφαλάς αυτών ως στέφανοι όμοιοι χρυσοί. Στα κεφάλια τους έχουν στέματα που μοιάζουν με χρυσάφι, αλλά δεν είναι χρυσά. Και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων. Μοιάζουν τα πρόσωπά τους σαν ανθρώπινα πρόσωπα. Και είχαν τρίχας ως τρίχας γυναικών. Και οι οδόντες αυτών ως λεόντων ήσαν. Τα δόντια τους ήσαν σαν δόντια λεονταριών. Και είχαν θώρακας ως θώρακας σιδηρούς. Εδώ οι θώρακες των ακρίδων αυτών ήταν σαν σιδερένιες, σιδερένιοι θώρακες. Κρατήστε αυτό, σιδερένιοι θώρακες. Και η φωνή των πτερήγων αυτών, φωνή, ο θόρυβος, ο κρότο των πτερήγων, ως φωνή αρμάτων ύπων πολλών τρεχόντων εις πόλεμο. Όπως να ορμούν άλογα και άρματα στον πόλεμο, αυτά υπήρχαν τότε. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να εκφραστεί η ορμή μιας πολεμικής επιθέσεως. Γι' αυτό βάζει άλογα και άρματα που τρέχουν στον πόλεμο. Έτσι είναι ο ήχος των πτερήγων αυτών των μυστηριωδών όντων. Και έχουσι ουράς, έχουν ουρές, ομοίες σκορπίες που μοιάζουν με τους σκορπιούς. Και κέντρα, κεντριά, όπως είναι της μελίσης και της φύκας των κεντρί, και εν τες ουρές αυτών εξουσίαν έχουσι του αδικήσε τους ανθρώπους μήνας πέντε. Να κεντρίζουν τους ανθρώπους, όπως θα δείτε σε αυτή την τοιχογραφία που σας είπα, να πιάνει η κάθε μια ακρίδα έναν άνθρωπο, σχηματικά εκεί, να τον κεντρίζει και να πέφτει κάτω αυτό. Άλλον άνθρωπο τον κεντρίζει, να πέφτει κάτω. Αυτό όμως, μήνας πέντε. Έχουν στη βασιλεία επ' αυτών. Έχουν βασιλιά. Τον άγγελο της Αβύσσου. Το όνομα του εβραϊκά λέγεται Αβαδόν. Στην ελληνική έχει το όνομα Απολίον. Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι από την περιγραφή που μας κάνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, σαφέστατα δεν πρόκειται περί των εντόμων των γνωστών μας, αλλά περί όντων
ή περί μηχανών σατανικών. Εξάλλου θα επαναλάβω, το είπα, ομιλεί περί ομοιωμάτων, που σημαίνει ότι δεν είναι ακρίδα, αλλά κάτι που μοιάζει σαν ακρίδα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτές οι ακρίδες? Έχουμε πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται περί υπταμένων φθοροποιών μηχανημάτων που θα πετούν και θα σκορπούν την βλάβη και την καταστροφή και στους ανθρώπους. Με τις περιγραφές αυτές πολύ δυσκολευόμαστε να μην πούμε ότι οι ακρίδες έχουν μια καταπληκτική ομοιότητα με τα αεροπλάνα. Εάν δείτε ένα αεροπλάνο, θα δείτε ότι μοιάζει σαν μια ακρίδα. Ο θόρυβος μάλιστα των πτερήγων, αν μάλιστα έχουμε υπερηχητικά αεροπλάνα, είναι τόσο φοβερός, τόσο δαιμονιώδης, που θυμίζει άρματα μάχης που τρέχουν σε έναν πόλεμο. Πάνω από την πόλη μας περνούν τα αεροπλάνα. Σε ορισμένα σημεία μάλιστα, που είναι η διαδρομή τους, είναι η πορεία τους. Στο σημείο που βρισκόμεθα είναι ένα σημείο της πορείας των αεροπλάνων. Κάπου εδώ μένω και εγώ κοντά. Ενώ ξέρω ότι είναι αεροπλάνο. Και ότι τώρα από πάνω περνάει. Αλλά όταν περνάει με αυτήν την υπερηχητική ταχύτητα, αφού γνωρίζω και δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούω, όταν περάσει και γυρίσει από πίσω του ο κράτος, γιατί πρώτα αυτό περνά, μετά έρχεται ο κράτος, σου σπάζει πραγματικά τη φωλή. Ξέρετε ότι οι αγελάδες και τα ζώα, μάλιστα οι αγελάδες, δεν κατεβάζουν γάλα όταν περνούν τέτοια αεροπλάνα από πάνω. Έχει διαπιστωθεί αυτό. Αναστέλνουν το γάλα τους. Είναι γνωστό. Και έχει παρατηρηθεί, σας είπα. Ακόμη νήπια στην κούνια τους τρομάζουν. Όλα αυτά έχουν ομοίως παρατηρηθεί. Αλλά αφού ξέρω τι είναι, μου δημιουργεί φρίκη. Θα μου πείτε γιατί παρέστην πολυβολισμό? Γιατί ήμουνα δίπλα εκεί που έγινε πολυβολισμός από αεροπλάνο? Κάτω, μια φορά και ένα καιρό. Από τι αεροπλάνα? Spitfire. Τρέχα γύρευε της εποχής του 1944-45. Τρέχα γύρευε. Αγαπητοί μου, μπορείτε να φανταστείτε πολλά αεροπλάνα τέτοια επάνω στον ουρανό? Μόνο από το θόρυβο αυτών των αεροπλάνων δεν είναι ανάγκη να πετάξουν βόμβες. Και τι βόμβες? Μόνο από το θόρυβο παγώνει κανείς και πραγματικά τρελαίνεται. Και αν αυτό επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, και αν πρέπει πολλές ώρες να μπαίνει κανείς, σε ποια καταφύγια είναι? Κάποτε μέναμε σε κάποια καταφύγια. Σε ποια σήμερα καταφύγια μπορούμε να μείνουμε? Ώρες των ωρών μέναμε κάποτε σε καταφύγια. Νύχτες ολόκληρες μέναμε σε καταφύγια ή μέρες ολόκληρες. Πώς πρέπει να αισθάνεται κανείς? Είπα, λέει, εκείνα τα συμβατικά λεγόμενα όπλα, εκείνα τα γνωστά όπλα που είχαμε τότε. Παρό ήταν τρομερός ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Τρομερός. Ποιος θα είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος? Ποιος θα είναι? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε εδώ κάτι το φρικόδες, αληθινά φρικόδες. Προσέξατε ότι έχουν μεταλλικούς θώρακας. Μοιάζουν, λέει, ως θώρακα σιδηρούς. Δηλαδή έχουν μια επένδυση μεταλλική. Δυσκολευόμαστε να πούμε ότι δεν είναι τα αεροπλάνα. Δηλαδή όταν λέγουν έχουν κεντριά στις ουρές, με εξουσία να αδικούν τους ανθρώπους. Παλαιότερα, τώρα νομίζω δεν είναι, παλαιότερα το πολυβόλο ήταν στην ουρά του αεροπλάνου. Παλαιότερα. Εκεί ήταν ο πολυβολητής. Στα Wellington τα τότε, του 1940 κλπ. Θυμούμε έναν καταλελειμμένο στο τότε Ιγκρέτσε στην αεροπορία πάλι ποτέ. Θυμούμε λοιπόν, εκεί ήταν οι θέσεις του πολυβολητού. Η εξουσία λοιπόν στην ουρά. Δηλαδή, ούτε λίγοτε πολύ, δείχνει ότι αυτές οι ακρίδες, εντός εισαγωγικών πια βάζω τη λέξη ακρίδες, φέρουν οπλισμόν. Ο βασιλιάς των
δηλαδή ο αρχηγός των, όπως είναι γνωστό οι ακρίδες, ξέρετε, είναι αβασίλευτες. Οι μέλισσες έχουν βασίλισσα και υπακούν πιστότατα εις την βασίλισσα, αλλά οι ακρίδες δεν έχουν βασιλέα, είναι αβασίλευτες. Γι' αυτό και κινούνται κατά το δοκούν, όπως θέλουν κινούνται. Γι' αυτό και τελικά πέφτουν στη θάλασσα και πνίγονται οι ακρίδες, είναι γνωστό. Πώς εδώ αυτές οι ιδιότητες περίεργες, παράξενες, αλόκοτες ακρίδες έχουν βασιλέα? Και αυτό ακόμα δείχνει ότι δεν πρόκειται περί ακρίδων. Και ποιο είναι το όνομα του βασιλέως αυτού? Αβαδόν, δηλαδή απολύον. Είναι γνωστό, και μάλλον έτσι φαίνεται να είναι, ότι η λέξη απολύον είναι μία σαρκαστική απόδοση του ονόματος Απόλλων, το οποίο όνομα Απόλλων ετυμολογείται από τον αρχήλοφο των Πάριων, 7ο αιώνα π.Χ., αλλά και κατόπιν από τον Εσχύλο στο έργο του Αγαμέμνων στο στίχο 1082, σας λέω και την παραπομπή, ότι παράγεται από το «από» και «όλυμι», που θα πει «καταστρέφω» παρατεταμένα, διότι «όλυμι» θα πει «καταστρέφω», «απόλυμι» σημαίνει «καταστροφή επιτεταμένη». Γι' αυτό λέγει το λεξικό «καταστρέφω εντελώς», το λεξικό του Λίτερ και Σκότ. Θα κοίταξα και να σας τα αποδώσω έτσι. «Σφωνεύω, σφάζω». Αυτό θα πει απολύον. Ώστε λοιπόν το όνομα του βασιλέως των ακρίδων φανερώνει το καταστρεπτικό έργο αυτών των περιέργων σατανικών όντων. Ακόμη ίσως πρόκειται και περί φοβερών πολέμων που θα χρησιμοποιηθούν τα αεροπλάνα, αλλά ήδη χρησιμοποιήθηκαν. Δια πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε παγκοσμίους πολέμους και δια πρώτη φορά στην ιστορία χρησιμοποιήθηκαν εις αυτούς τους παγκοσμίους πολέμους, των πρώτων και των δεύτερων, χρησιμοποιήθηκαν τα αεροπλάνα. Οι συνέπειες αυτών των αεροπλάνων, όπως ξέρετε, στους βομβαρδισμούς είναι φοβερές. Ενθυμούμαι μικρός ήμουν τότε που γίνεται ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Όταν εβομβαρδίζεται το Λονδίνο, έγραφαν οι εφημερίδες ότι εσκοτίνιαζε ο ήλιος. Το θυμήθηκα τώρα που διάβαζα το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είχα μόνο την τότε εικόνα. Ήταν τόσα πολλά τα αεροπλάνα, τα γερμανικά, ώστε εσκοτίζεται το ήλιος. Το τι έπεσε τώρα από αυτά τα αεροπλάνα επάνω στο Λονδίνο, βάλτε με το μυαλό σας. Το τι έπεσε. Που λέγει εδώ το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι οι ακρίδες, υπάρχει ερμηνεία ότι ο καπνός δεν είναι καπνός, αλλά είναι το νεύος των ακρίδων δίκην καπνού, που σκιάζει πραγματικά τον ήλιον. Αυτό μου θύμισε που εστίαζε η παρουσία των αεροπλάνων τον ουρανό του Λονδίνου. Είναι τα εξής αξιοσημείωτα από αυτά που μας λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πρώτον, ερώθη αυτές είναι μη αποκτήνωση αυτούς αλίνα βασανιστώσει μήνας πέντε. Ερώθη εξουσία να μην φωνεύουν τους ανθρώπους, αλλά τους βασανίζουν πέντε μήνες. Αυτό βέβαια το να μην φωνεύουν είναι σχετικό, διότι υπάρχει και ο θάνατος, αλλά κυρίως όμως δεν είναι τόσο ο θάνατος όσο ο βασανισμός. Γράφει επάνω σε αυτό το σημείο ο πατήρ Γαβρίλο Διονυσιάτης, που υπήρξε επί σειρά ετών, δεκαετιών ολοκλήρων, ηγούμενος της Μονής Διονυσίου. Θυμούμε δε το 1962 που είχαμε επισκεφτεί ως σχολή κάποτε την Μονή Διονυσίου στο Άγιον Όρος, μας ξαναγούσε γλαφυρότατα και ωραιότατα στις περίφημες αυτές ηχογραφίες που δείχνουν κατά ιστορημένον, δηλαδή ζωγραφισμένο τρόπο, έξω από την τραπεζαρία της Μονής, δηλαδή στο διάδρομο, σε ένα περιστήλιο εκεί, δείχνουν όλη την παράσταση με χρώματα των πληγών της Αποκαλύψεως. Αυτό που θα σας διαβάσω
κάπου τα δημοσίευσε ο πατήρ Γαβρίλ και σας διαβάζω επί λέξη. Η εξήγηση γράφει του πίνακος αυτού περιέχει γεγονότα φοβερά ιδία της ατομικής ενεργίας. Παριστά άνωθεν άγγελων μετατεραστίας σάλπιγκος καλούντα εις συναγερμόν και κάτωθεν τέρατα εν σχήματι ακρίδων και σκορπίων πετώμενα εν το ουρανό, οπόθεν έριψαν τον αστέρα εις το θέα της αμύσου και εξήλθεν καπνός τεράστιος διαπλατινόμενος εν την κορυφή εις σχήμα μύκητος μανιταριού και κάτωθεν του φρέατος της αμύσου πλήθος νεκρών ανθρώπων, άλλων εν στολές, εταίρων ημιχύμνων και άλλων με τους νικητικούς μανδύες. Εν το αριστερό δε μέρη και την ζώντας αλλά παραμορφωμένους. Και αυτά ζωγραφήθηκαν 300 χρόνια από σήμερα. Και μερικοί λύσαν παραμορφωμένοι, ήτινες ούτε βλέπουσιν, ούτε ακούουσιν, ούτε είναι, εξηγεί τώρα ο πατήρ Γαβρίλ, ούτε είναι οι διασωθέντες εν Χειροσίμα της Ιαπωνίας εν της πανολεθρίας της ατομικής βόμβας, ιδίως τα μικρά παιδιά εκ τούτων. Ως διηγούνται αυτόπτε επισκέπτε της πόλεως τάφης, τα παιδιά αυτά διαμένουν εις το αυτό ύψος όπως τότε, καθότι η ραδιενέργεια της βόμβας προσβάλλει τη σπονδυλική στήλη και δεν υψούται το ανάστημα, αλλά λαμβάνει εύρος και παραμορφούται ως εικονίζει τους επιζήσαντας ο πίναξ ούτως. Δηλαδή αυτή η εικόνα όπως είναι εκεί στο μοναστήρι. Ένα δεύτερο σημείο. Και εν τες ημέρες εκείνες είναι χαρακτηριστικό, είναι, δεν το ηρεύνησα, πιθανώς είναι η μοναδική έκφραση, αλλά δεν είμαι σίγουρος, δεν το ηρεύνησα, μου έκανε μόνο εντύπωση. Η φράση εν τες ημέρες εκείνες που δείχνει κάτι που θα είναι αποκλειστικά εσχατολογικό. Ενώ για κανένα άλλο σημείο δεν λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη εν τες ημέρες εκείνες, εκείνες τις μέρες δηλαδή. Ζητήσουσιν οι άνθρωποι των θάνατων και ουμή ευρύσουσιν αυτόν και επιθυμίσουσιν αποθανήνει και φεύξεται από αυτόν ο θάνατος. Τι σημαίνει αυτό? Τι μπορούμε να δούμε πάνω σε αυτό? Ότι θα ζητούν να πεθάνουν και δεν θα μπορούν. Εννοείται δηλαδή όσοι επιζήσουν θα ζητούν να πεθάνουν και δεν θα μπορούν να πεθάνουν, γιατί θα βασανίζονται από τις αρρώστιες που θα τους έχει προκαλέσει, αγαπητοί μου, η ραδιενέργεια. Μία, δεν ξέρω πόσες αιτίες και ποια αιτία μπορεί να είναι να έχει η αρρώστια του καρκίνου, αλλά ένα ξέρουμε, ότι μία από τις αιτίες είναι και η ραδιενέργεια που προκαλεί καρκίνο. Είναι γνωστό αυτό. Γι' αυτό τι μας λέγουν οι γιατροί, μη κάνετε πολλές ακτινοβολίες, μη κάνετε δηλαδή πολλές ακτινογραφίες, επιδέχεστε πολλή ακτινοβολία, διότι προκαλείται καρκίνος με τα τάχτα, λευκαιμία κτλ. Είναι αρρώστιες, φαίνεται, οι οποίες και το ξέρουμε αυτό, βασανίζουν πραγματικά τους ανθρώπους. Τώρα τι αρρώστιες, μόνο αυτές, μόνο από τη ραδιενέργεια? Δεν είναι η φρίκη? Δεν είναι η παραθροσύνη? Δεν μπορώ να φανταστώ μπροστά σε μια σκηνή τέτοιου πολέμου να μην παραθρονεί ένας άνθρωπος. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Συνεπώς, πρέπει να είναι αρρώστιες διαρκείας. Ή σωματικές, ή ψυχικές, ή ψυχοσωματικές. Μικτές. Είναι αξιοπρόσεκτον ότι τα πρωτεία, ιδίως στην εποχή μας, των ασθενειών κατέχουν οι ψυχικές αρρώστιες. Είναι αξιοσημείωτο αυτό. Αλλά θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου, αυτά που λέγει εδώ η Αποκάλυψη, να τα συνοψίσουμε σε όσα υπομνηματίζει η προφητεία εκείνη που ο Θεός έβαλε στο στόμα του Μωυσέως δια το μέλλον των Εβραίων εάν αποστατούσαν από τον Θεό. Συνεπώς, επιτρέψατε μου να εννοήσουμε την προφητεία με μία προφητεία, διότι είναι προφητεία εκείνο
που είναι στην Παλαιά Διαθήκη, είναι στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 28. Έχει φοβερά και πολλά. Εγώ κάνω μία επιλογή μερικών σημείων για να δει κανείς ότι εκείνα που αποτελούν προφητεία έρχονται να ερμηνεύσουν πιθανότατα μια άλλη προφητεία, την προφητεία της Αποκαλύψης. Σας διαβάζω. Σημειώσατε ακόμη ότι αυτά τα λέγει ο Μωυσής στους Εβραίους, στο λαό του Θεού. Εάν αποστατήσει ο λαός, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε το λαό της Χάριτος, είναι οι χριστιανοί. Οπότε οι ίδιες πληγές και οι ίδιες κατάρες πίπτουν εις τους ανθρώπους, εις το λαό του Θεού που έχει αποστατήσει. Μην πούμε λοιπόν ότι αυτό αφορά εις τους Εβραίους, όχι, αλλά αφορά και εις τους χριστιανούς που είναι ο λαός του Θεού. Ακούσατε. Θα τρομάξετε. Και έστε, εάν μη εισακούσεις της φωνής Κυρίου του Θεού σου, φυλάσσιν και ποιήν πάσα στα σεντολάς αυτού, όσας εγώ εντελώ μέση σήμερον, και λέψονται επί σε πάσα οι κατάρε αυτε και καταλήψοντες. Εάν δεν ακούσεις, θα πέσουν όλες οι κατάρες επάνω σου. Πατάξεσαι, Κύριος, έλθει Αιγυπτίο, εις την έδραν και ψώρα αγρία και κλήφη, ώστε μη δίνας θέσαι η Αθήνε. Θα πέσει απάνω σου, λέγει, έλκος, έλκη. Το έλκη, το έλκος, το έλκος, το έλκη. Ή τα έλκη, πληγές. Εις την έδρα, ψώρα, αγρία, θα πει, φοβερή. Και κνήφι, φαγούρα, που δεν θα μπορείς να θεραπευτείς. Πατάξεσαι, Κύριος, παραπληξία. Θα σε χτυπήσει ο Κύριος με παραπληξία, παράλυση. Και αορασία, τύφλωση. Και εκστάση διανοίας, παραθροσύνη. Έκσταση διανοίας, παραθροσύνη. Και εσύ παράπληκτος, δια τα οράματα των οφθαλμών σου αβλέψει. Και θα μείνεις άναυδος και έξαλλος από εκείνα που θα βλέπουν τα μάτια σου. Θα βλέπουν φοβερές σφαγές και καταστροφές. Και αυτά που θα βλέπεις θα σε κάνουν τρελό. Πατάξεσαι, Κύριος, εν έλκει πονηρό. Θα σε χτυπήσει με κακόηθες έλκος, όπως είναι και ο καρκίνος. Επί τα γόνατα και επί τα σκνή μας, ώστε μη δίναστε ή αφήνεσαι από ίχνους των ποδών σου έως της κορυφής σου. Απ' τα νύχια των ποδιών σου μέχρι το κεφάλι σου θα γεμίσεις από τέτοιες πληγές. Και δώσεις, Κύριος, εκεί καρδίαν αθυμούσαν, και θα σου δώσει μελαγχολία, και εκλείποντας οφθαλμούς και τυκωμένην ψυχήν, τα μάτια σου θα έχουν σβήσει και η ψυχή σου θα λιώνει. Ψυχικά νοσήματα. Το πρωί ερείς, το πρωί θα πεις, πως αγγένει το εσπέρα, πως να γίνει βράδυ. Και το εσπέρα ερείς, πως αγγένει το πρωί, και το βράδυ θα λες πότε να ξημερώσει. Από του φόβου της καρδίας σου α φοβήσει, και από των οραμάτων των οφθαλμών σου ονόψει. Από το φόβο της καρδιάς σου και από εκείνα που θα βλέπουν τα μάτια σου. Αυτός είναι ο βασανισμός, αγαπητοί μου. Αυτή είναι η πληγή. Αυτός είναι ο βασανισμός που βασανίζεσαι χωρίς να πεθαίνεις. Αλλά θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.